Στον επόμενο καλεσμένο μας τώρα, καλησπέριζω τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Κούλογλου. Καλησπέρα. Φαντάζομαι από σήμερα είστε λίγο καλύτερα που από την ελληνική αντιπροσωπεία, όσο μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι ο λαός ήταν στην ελληνική αντιπροσωπεία. Είναι ένας, τέλος πάντων, στα βελγικά κρατητήρια, έτσι. Ναι, είναι μια ανακούφιση μεγάλη. Είναι μια δημοκρατική ανακούφιση, θα έλεγα. Mm-hmm. Να μην τον έχεις πλέον στα πόδια σου, γιατί τον είχαμε στα πόδια μας, στους διαδρόμους. Καμιά φορά έπαιρνε τον λόγο και έλεγε διάφορα εξτρεμιστικά, νεοναζιστικά. Στο αεροπλάνο καμιά φορά. Ναι, είναι μια ανακούφιση, αλλά κυρίως είναι μια δικαίωση mm-hmm. όλων των δημοκρατικών πολιτών που ζητούσαν επιτέλους να εφαρμοστεί η ποινή και να αρθεί η ασυλία και να πάει στη φυλακή να υπηρετήσει ναι. την ποινή του. Βέβαια, χάθηκε πολύς χρόνος, έτσι. Θέλω να πω, δεν ξέρω τώρα αν φταίνε οι ειδικές συνθήκες λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου που επιβάλλει όπως παντού σε όλο τον κόσμο η πανδημία, αλλά κουβεντιάζουμε αυτό το πράγμα μήνες ολόκληρους. Κοιτάξτε, ήταν η πανδημία που καθυστέρησε. Ήταν το γεγονός ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν κάποιες διαδικασίες τις οποίες δεν μπορείς να ξεπεράσεις λέγοντας αυτό είναι πολιτικό θέμα και βιάζει εμάς. Ναι, ναι. Αλλά ήταν το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έστειλε τα σωστά χαρτιά. Αντί να στείλει 5-10 σελίδες στα αγγλικά με την υπόθεση, με την περίληψη της υπόθεσης, mm. αφού ήδη είχε εκδικαστεί, mm. έστειλε 2.000 σελίδες της δικογραφίας στα ελληνικά. Mm-hmm. Λες και πρόκειται να ξαναεξετάσουμε εδώ την mm-hmm. υπόθεση και να ξαναδικάσουμε το λαό. Και το τελευταίο στοιχείο που επίσης καθυστέρησε είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής, ένας Ισπανός, έβαλε σε προτεραιότητα το να περάσει την άρση της ασυλίας κάποιων καταναλών ευρωβουλευτών ναι. Και όπως μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο της Καταλωνίας τον παλιό τον Μπουσδεμόν αντί να βάλει το θέμα ενός εγκληματία. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν τόσο ιδεολογικά ακραίο κέντρο, αυτό που λέγεται ακραίο κέντρο που είναι πιο κεντρό υποτίθεται mm. αλλά είναι πιο ακραίοι από τους ακραίους ή έβαζε πιο σημαντικό να στείλει όπως είπε το κεφάλι του Πουσδεμόν στη Μαδρίτη, mm-hmm. χρησιμοποιήσω μια τέτοια έκφραση μεσαιωνική, από το να, σε μια πολιτική διαφορά τέλος πάντων στην Ισπανία, mm. όσο σοβαρή και αν είναι, από το να στείλει έναν εγκληματία καταδικασμένο mm-hmm. Στη φυλακή, δυστυχώς. Κύριε Κούλογλου, μια τώρα που αναφερθήκατε στο ακραίο κέντρο, επειδή και εδώ έχουμε πολλές συγκρούσεις και αυτό που λέμε αντισύριζα μέτωπο, πολλές φορές έχουμε το ακραίο κέντρο να πρωταγωνιστεί σε αυτό που εννοείτε εσείς ακραίο κέντρο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή σήμερα έχουμε εδώ την πολιτική σύγκρουση για τις δηλώσεις του κυρίου Τζανακόπουλου, η αλήθεια είναι ότι και ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι δεν ήλεγξε η προηγούμενη κυβέρνηση τους αρμούς της εξουσίας. Πολλά στελέχη έχουν πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε την κυβέρνηση αλλά όχι την εξουσία. Τι είδους σαμποτάζ είναι αυτά τα οποία ιχνογραφείτε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεχτήκατε, ότι υπέστητε αυτά τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης? Κοιτάξτε, το ελληνικό κράτος είναι ένα κατεξοχήν δύσκολο κράτος να διοικήσει mm-hmm. Κανείς. Και από αυτή την άποψη προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι συντηρητικές κυβερνήσεις και πολύ περισσότερο ναι. οι κυβερνήσεις που θέλουν να κάνουν και αλλαγές mm-hmm. οι οποίες θα ξεκουνήσουν τους ανθρώπους που έχουν συνηθίσει για δεκαετίες στην ανακινησία. Αλλά ας μην γελιόμαστε στην πραγματικότητα. Τα προβλήματα και αδυναμίες που εμφάνισε ο ΣΥΡΙΖΑ στην διακυβέρνησή του οφείλονται σε λάθη και αδυναμίες του ΣΥΡΙΖΑ. Σε έλλειψη προετοιμασίας, σε έλλειψη ικανών στελεχών σε όλους τους τομείς, σε κακές τοποθετήσεις στελεχών, Βαρουφάκης κλπ. Ναι. Και όχι σε εξωτερικούς παράγοντες. Συχνά αναζητούμε εξωτερικούς παράγοντες, αλλά κοιτάξτε, στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να ξαναδιεκδικήσει την εξουσία πρέπει να επιτέλους να εξετάσει γιατί δημιουργήθηκε αυτό το αντισύριζα μέτωπο, mm-hmm. γιατί δημιουργήθηκε αυτό το ακραίο κέντρο που ήθελε ακόμα και το Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές και μάλιστα με αυτή τη μεγάλη διαφορά
και να έχουμε το Μητσοτάκη στην κυβέρνηση. Ναι. Και όλα αυτά γιατί έχουμε να κάνουμε με την πιο ανίκανη και διεφθαρμένη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά. Και πρέπει αυτή η κυβέρνηση να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και να νικηθεί στις εκλογές. Αλλά για να γίνει αυτό, ναι, θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα δικά μας λάθη, τις αδυναμίες, χωρίς εσωστρέφεια, να κοιτάξουμε προς τα πίσω για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Κύριε Κολόγλου, να κλείσουμε την κουβέντα μας και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή σήμερα πήγε το ελληνικό σχέδιο στις Βρυξέλλες, θεωρητικά το σχήμα θα είναι, θα μας δίνουν χρήματα, κονδύλια για κάποια προαπαιτούμενα τα οποία αποφασίζονται εδώ στην Αθήνα. Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο, αν μια μελλοντική κυβέρνηση κάποια από αυτά τα προαπαιτούμενα, π.χ. αν η κυβέρνηση χαρακτηρίσει τα εργασιακά ως προαπαιτούμενο, μία άλλη κυβέρνηση στο μέλλον να μην μπορεί να τα πάρει πίσω, να μην μπορεί να κάνει αλλαγές, γιατί θα θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμφωνίες με την Κομισιόν? Όχι τόσο πολύ. Κοιτάξτε, η πορεία ενός προγράμματος υπόκειται σε αλλαγές. Και όλα είναι θέμα συσχετισμού των δυνάμεων. Αν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργηθεί πιο ευνοϊκές συμμαχίες, από αυτές που είχαμε να αντιμετωπίσουμε το 2015, μπορούν να αλλάξουν προγράμματα. Σήμερα βλέπετε ότι η Κομισιόν κάνει σχεδόν όλα τα χατήρια της κυβέρνησης, γιατί είναι ιδεολογικά μαζί. Και παρότι δεν έχει την καλύτερη γνώμη για την ελληνική κυβέρνηση, για τους οπορτουνισμούς του κεροσκοπισμού του κυρίου Μητσοτάκη στη συμφωνία των Πρεσπών κτλ. Ναι. Παρ' όλα αυτά τους κάνει τα χατήρια. Εάν έχουμε ένα καλύτερο συσχετισμό και με λογικά επιχειρήματα, μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία. Το θέμα, αυτό που χρειαζόμαστε φυσικά, είναι μια καλύτερη εργατική νομοθεσία για να μην καταστραφούν όλες οι σχέσεις όπως επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία. Και θέλουμε και διαφάνεια και θέλουμε και νόμους διαφορετικούς. Κοιτάξτε, δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική κυβέρνηση στην Ευρώπη, ίσως η μοναδική και σίγουρα στον κόσμο από τις τελευταίες, που πηγαίνει σε αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι πηγαίνει το ρεύμα. Και το ρεύμα σήμερα το δίνει και το σκοπό το δίνει ο Biden. Ο Biden, ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος παίρνει μέτρα υπέρ του δημόσιου τομέα, παίρνει μέτρα φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων και των πολυτεχνικών εταιριών, τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση κάνει αντίθετα μέτρα, λιγότερη διαφάνεια με τους τελευταίους νόμους και για το ακαταδίωκτο και επίσης για το ποιος διορίζει τον επικεφαλής της αρχής για το μαύρο χρήμα, και με μια σειρά με ελάττωση της φορολόγησης όχι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι τελείως απαραίτητο, αλλά ακόμα και για τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν κέρδη. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία διεθνώς μας πάνε πίσω, δεν μας πάνε μπροστά. Κύριε Κολόγλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Επίσης. Καλό βράδυ. Τώρα.